όπως καθιστά σαφές το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χάρη στη συστηματική προσπάθεια του Πρωθυπουργού. Το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία αποτελεί πλέον ευρωτουρκικό ζήτημα. Αυτά μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Νίκο Δένδια σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτοπεποίθηση, ενεργό εξωτερική πολιτική και ισχυρές συμμαχίες, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών. Συνεχίζονται οι έρευνες και στο Καστελόριζό μας σχετικά με την επίθεση εναντίον της ελληνικής σημαίας από ντρόν. Είχαμε αναφερθεί από την πρώτη στιγμή από αυτό το κανάλι για αυτή την προκλητική ενέργεια. Έχει ζητηθεί η βοήθεια της Ιντερπόλ, ούτως ώστε να υποβληθεί στο παράρτημα που βρίσκεται στην Τουρκία να γίνει έρευνα. Οι ελληνικές αρχές έχουν αποστείλει δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. Θυμόμαστε όλη την προκλητική ενέργεια στην υπέροχη γαλανόλευκη που είναι ζωγραφισμένη επάνω σε βράχο του νησιού μας. Έκαναν έρευνα αξιωματικοί της κρατικής ασφάλειας Ρόδου, μετέβησαν στο Καστελόριζο αλλά και άνδρες ασφαλείας από την Αθήνα, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα σύμφωνα με το New Sheet ότι η επίθεση έγινε με μπαλόνια γεμάτα κόκκινη μπογιά που έριξε ντρόουν που υπερίπτα το άνωθεν του σημείου. Όλα δείχνουν την Άγκυρα, εφόσον στο νησί μας δεν έγινε αγορά μπαλονιών ή κόκκινης μπογιάς εκείνο το διάστημα, ενώ από το εν λόγω ντρόουν ακουγόταν και ο τουρκικός εθνικός ύμνος. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ποιοι έχουν κάνει αυτή την προκλητική ενέργεια. Όλα δείχνουν την Άγκυρα, ας αναμένουμε τις ανακοινώσεις από τις αρχές εφόσον εξιχνιαστεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία συνεχίζει οπωσδήποτε τις προκλήσεις της σε αγαστή σύμπνοια με το Βερολίνο. Είδαμε ότι απέφυγε για άλλη μια φορά τις κυρώσεις και εδώ αν σταθούμε λίγο θα δούμε ότι προκαλεί πολύ καιρό από πρόπερση στην Κυπριακή ΑΟΣ με γεωτρήσεις, με παράνομες ενέργειες. Την Ελλάδα την έχει προκαλέσει σοβαρότατα από πέρυσι το Μάρτιο με την υβριδική επίθεση που απέκρουσαν οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας στον Εύρο. Το καλοκαίρι προσπάθησε να εξαντλήσει ό,τι προκλητική ενέργεια μπορούσε να κάνει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εναντίον της Ελλάδος, τις έκανε. Συνεχίζει ακόμα και τώρα με παράνομες ναύτεξ, με προκλητικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και του FIR Αθηνών και δεν έχει δεχθεί σοβαρές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προκαλεί σοβαρότατα δύο κράτη-μέλη όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά έχει σε επίπεδο δηλώσεων βέβαια προκαλέσει σοβαρά και τη γαλλική δύναμη, την πυρηνική δύναμη Γαλλία, την ισχυρότερη στρατιωτικά μακράν δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε αφού απέφυγε τις κυρώσεις, συνομιλία, τηλεφωνική επικοινωνία Σοϊλού Ζέχοφερ, οι δύο υπουργοί εσωτερικών συζήτησαν διάφορα διμερή θέματα, Σουλεϊμάν Σοϊλού και Χόρστ Ζέχοφερ, μεταξύ άλλων την τρομοκρατία και την ασφάλεια καθώς και το μεταναστευτικό. Αντιλαμβάνεται τώρα κανείς όταν συζητάμε με την Άγκυρα για αυτά τα τρία θέματα, η Τουρκία στην ουσία προστατεύει δυνάμεις φανατικών σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Κεντρική Αφρική. Στα θέματα της ασφάλειας είναι η πρώτη που είναι υποψήφια ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει σοβαρά ατυχήματα εφόσον δεν σέβεται τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοείας, τους διεθνείς κανόνες που αφορούν το FIR Αθηνών, τον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα. Έχουμε θρηνήσει ήρωες πιλότους μας, αξιωματικούς μας, ήρωες πιλότους μας από τον ανθό της ελληνικής νεολαίας. Παρόλα αυτά η Γερμανία, η εταίρος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητά θέματα ασφαλείας
τρομοκρατίας και μεταναστευτικού με την Άγκυρα, η οποία πέρυσι είχε προσπαθήσει να καθοδηγήσει δυστυχισμένους ανθρώπους, να τους χρησιμοποιήσει και τους χρησιμοποιεί διαρκώς για να επιτύχει τα επεκτατικά σχέδιά της εναντίον της Ελλάδος. Κάτι ιδιαίτερα θετικό και ευχάριστο είναι η διαρκής προσέγγιση της Ελλάδος με την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως παράλληλα φαίνεται να αποκαθίστανται και οι σχέσεις με τη ρωσική υπερδύναμη, και με τις δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις μας συνδέουν πάρα πολλά. Η Ελλάς καταρχήν είναι η πνευματική μητέρα των δύο αυτών κρατών, αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες, εκατομμύρια Έλληνες διαβιούν και στις δύο αυτές χώρες, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην περαιτέρω ανάπτυξή τους ακόμα και σήμερα. Τους έχουμε δώσει τα φώτα και εκείνοι το αναγνωρίζουν. Οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις έχουν πάρει όλα αυτά από την Ελλάδα, τα έχουν αναπτύξει σε τεράστιο βαθμό, τα έχουν προωθήσει, έχουν αγκαλιάσει τις τέχνες, τον πολιτισμό, έχουν επιτύχει τεχνολογικά επιτεύγματα καταπληκτικά, έχουν στείλει την ανθρωπότητα στο διάστημα μεταξύ άλλων. Όταν βλέπουμε λοιπόν η χώρα μας να εμβαθύνει τις σχέσεις με αυτές τις δύο υπερδυνάμεις, μόνο χαρά μπορεί να νιώσει κανείς, και ιδιαίτερα όταν βλέπουμε, είδαμε στο διαδίκτυο, στο αγαπημένο μας YouTube, κάτι πραγματικά συγκινητικό. Είδαμε δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού και συγκεκριμένα δυνάμεις από το US Army Europe and Africa. Έχει μπάντα η δύναμη αυτή της Αμερικής που τραγούδησαν το χορό του Ζαλόγκου με πραγματικά συγκινητικό τρόπο, το χορό του Ζαλόγκου. Θα μπορείτε να το δείτε στην κάρτα που θα εμφανιστεί στην τελική οθόνη αμέσως μετά του τέλους αυτού του βίντεο. Είναι πραγματικά καταπληκτική η ερμηνεία των Αμερικανών στρατιωτών, τους οποίους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας. Αξίζουν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ένα like και ένα θετικό σχόλιο όλοι μας στο US Army Europe and Africa Band, που έχει και το κανάλι του στο YouTube. Εμείς, όπως ξέρετε, σε κάθε περίπτωση, ό,τι αφορά την άμυνα, τη διπλωματία, την εξωτερική πολιτική, όλα τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, τους συμμάχους της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, Ελληνική Χερσόνησος ή Βαλκανική Χερσόνησος, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, τα παρακολουθούμε όλα και σας ενημερώνουμε. Εκτός απρόοπτου, σας χαιρετώ προς το παρόν. Καλό βράδυ σε όλους.